Βρήκε ο Ντέτζερης το καπάκι. Από εδώ ο Ντέτζερης και από εδώ οι βιταμίνες. Τρώτε, 6 ώρες μην τρώτε. Τρώτε, 6 ώρες μην τρώτε. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να τσιμπολογάμε συνέχεια. Διότι όταν τσιμπολογάμε συνέχεια, ανεβαίνει μία ορμόνη ινσουλίνη. Ο χοντρός παχαίνει από την ινσουλίνη. Να το ξαναπώ. Τελείωσε η θεωρία των θερμίδων. Τελείωσε. Η θεωρία των θερμίδων είναι ξεπερασμένη. Σήμερα παχαίνουμε από την υπερινσουλινεμία. Υπερινσουλινεμία. Το παν, κυρίες και κύριοι, ο διαβήτης και η παχυσαρκία έχουν σχέση με δύο παράγοντες. Με δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγον είναι το σηκώτη. Το σηκώτη. Όταν θέλουμε να θεραπεύσουμε το διαβήτη και την παχυσαρκία, πρέπει να θεραπεύσουμε το λίπος στο σηκώτη. Το λίπος στο σηκώτη καταστρέφει τον άνθρωπο και τον κάνει να έχει διαβήτη τύπου 2, να έχει παχυσαρκία, να έχει υπερλιπιδεμία, να έχει χοληστερίνη, να έχει υπέρταση, τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, η υγεία σας είναι... Πού είναι η υγεία σας? Πού είναι η υγεία σας? Στο σηκώτη, στο σηκώτη. Αυτή τη στιγμή καινούριο σηκώτη φτιάχνει μόνο ο στούμπος. Βλέπω λοιπόν στις τηλεοράσεις και κορυδεύουνε τον κόσμο, πιες ένα ζουμάκι και θα δυνατήσεις 20 κιλά, 30 κιλά, κουραφέξαλα, τούμπανο. Για να χάσεις την κολάρα σου και την κιλάρα σου, πρέπει λοιπόν να έχεις καινούριο σηκώτη και να περπατάς. Γιατί? Διότι είναι μπλοκαρισμένο το ορμονικό σου σύστημα. Είναι μπλοκαρισμένη η ινσουλίνη. Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε 10, 20, 30 κιλά παραπάνω λίπος, αυτό το λίπος είναι στα σπλάχνα και στο υποδόριο. Το χειρότερο λίπος είναι αυτό που είναι στα σπλάχνα σας, στο σπλαχνικό. Και δεν φεύγει με ένα ζουμάκι. Η απατεωνιά, αφού έχει βγει νόμος για την απατεωνιά όλων των προϊόντων αδυνατήνων. Υπάρχει νόμος, άσχετα που τον καταστρατηγούνε. Υπάρχει νόμος. Η μεγαλύτερη απάτη είναι να βγαίνουν λοιπόν και να σου πούνε πάρε το ζουμάκι να δυνατήσεις. Αυτό που πρέπει να πούνε στον κόσμο, διόρθωσε το λίπος στο σηκώτη. Κυρίες και κύριοι, το λίπος στο σηκώτη φεύγει μόνο όταν πάρεις καρνιτίνη. Υποδεχτείτε το καρδιοτόνικ. Κυρίες και κύριοι, εάν παίρνετε μετά από το φαγητό τη βιταμίνη B, η οποία τι κάνει, μετατρέπει τις τροφές σε ακέτιλο συνέζυμο α. Κυρίες και κύριοι, τα κύτταρα δεν γκαίνε τις τροφές αυτές που υπάρχουν στο έντερο. Όχι. Αυτές μετατρέπονται σε ακέτιλο συνέσιμο α. Ποιος βοηθάει τις τροφές να γίνουν ακέτιλο συνέσιμο α? Ρωτάω, ποιος? Η βιταμίνη B. Μετά λοιπόν από κάθε γεύμα θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ την καλύτερη βιταμίνη της Ελλάδος, της Dr. Formulas. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καπάκι με ένα ηχθιέλαιο. Το ηχθιέλαιο διορθώνει τις κυταρικές μεμβράνες και σε βοηθάει να μην πάθεις εγκεφαλικό, έφραγμα και τις Παναγιάς στα μάτια. Α, κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν διορθώνουμε τον μεταβολισμό. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι, ποιο είναι, να λειτουργεί καλά το σηκώτη. Για να λειτουργήσει καλά το σηκώτη, μετά από κάθε γεύμα πρέπει να παίρνεις τη βιταμίνη B, τα ηχθιέλαια και το καρδιοτόνικ. Το καρδιοτόνικ τι κάνει, καίει το λίπος στο σηκώτη. Αν υπάρχει λίπος, τότε λοιπόν εμποδίζει το λίπος στο σηκώτη την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη μέσα στο σηκώτη περνάει αβέρτα κουβέρτα. Δεν έχει εκεί φραγμό,
Η ινσουλίνη λοιπόν μόνο στο σηκώτη μπαίνει χωρίς τους υποδοχείς. Όλα τα άλλα όργανα έχουν υποδοχείς. Η ινσουλίνη λοιπόν, περάστε κυρία ινσουλίνη, περάστε. Όταν λοιπόν, τι κάνει η ινσουλίνη μέσα στο σηκώτη, μετατρέπει το ζάχαρο σε αποθηκευμένο γλυκογόνο. Το σηκώτη γιατί είναι νόστιμο, διότι έχει μέσα αποθηκευμένο ζάχαρο, γλυκογόνο. Οι τροφές ή αποταμιεύονται στο σηκώτη σε γλυκογόνο ή αποταμιεύονται στην κολάρα και στην κυλάρα σε λίπος. Δύο πράγματα είναι η αποταμίευση. Είσαι γλυκογόνο ή σε λίπος. Είσαι γλυκογόνο ή σε λίπος. Πότε χρησιμοποιεί ο οργανισμός το γλυκογόνο? Όταν τρέχεις γρήγορα. Που θέλεις λοιπόν γρήγορο καύσιμο. Πότε χρησιμοποιείς εσύ το λίπος? Όταν περπατάς αργά και για ώρες. 10 ώρες, 20 ώρες, 30 ώρες. Τότε λοιπόν και στο λίπος. Ο Θεός λοιπόν έχει μια φιλοσοφία. Κάνεις κάτι γρήγορο, θα κάψεις γλυκογόνο. Πηγαίνεις αργά, θα κάψεις λίπος. Αλλά το περπάτημα είναι αυτό που σου καίει είτε το γλυκογόνο είτε το λίπος. Έρχεσαι λοιπόν τώρα εσύ, κάθε λίγο και λιγάκι, ό,τι βλέπεις το τσιμπολογάς. Τότε λοιπόν αναπτύσσεις πάρα πολύ ινσουλίνη. Ινσουλίνη. Η ινσουλίνη λοιπόν βάζει μέσα το γλυκογόνο, αλλά όταν τρως συνέχεια, τότε λοιπόν η πολλή ινσουλίνη μετατρέπει το υπόλοιπο το ζάχαρο σε λίπος. Με λίγα λόγια η υπερινσουλινεμία, η υπερινσουλινεμία κάνει λίπος στο σηκώτη. Από εκεί εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η αντίσταση στην ινσουλίνη. Όσο λοιπόν αναπτύσσεται λίπος στο σηκώτη, τόσο λοιπόν η ινσουλίνη δεν μπορεί να μπει μέσα στο λίπος, δεν μπορεί να μπει μέσα στο ύπαρ και ξεκινάει λοιπόν η λιπόδη δίθηση. Όλος ο κόσμος, όταν λέμε όλος, το 99,99% έχει μικρή, μεσαία ή μεγάλη δίθηση του ύπαρ, από λίπος. Γιατί? Διότι τρώει σκατολοίδια από ζάχαρα, σκατολοίδια. Όταν λέμε σκατολοίδια. Έρχεται λοιπόν τότε και σε εκδικείται το λίπος. Και αρχίζει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, να ανεβαίνει το ζάχαρο. Μετρίασε λοιπόν το πρωί και είναι το λεγόμενο ζάχαρο νηστείας. Άλλο είναι το ζάχαρο το πρωινό της νηστείας και άλλο είναι το ζάχαρο μετά το φαγητό. Άλλο ζάχαρο είναι. Εκείνο λέγεται μεταγευματικό ζάχαρο. Είναι μετά από τη μάσα. Άλλο αυτό. Εκεί λοιπόν μπορεί να βοηθήσει το γλυκοφάς. Εκεί βοηθάει το γλυκοφάς. Αλλά το πρωινό ζάχαρο δεν το βοηθάει το γλυκοφάς. Nine, που λέει και η Μέρκελ. Nine. Ποιος βοηθάει το πρωινό ζάχαρο? Να φύγει το λίπος από το σηκώτη. Ποιος διώχνει το λίπος από το σηκώτη? Ο Φικιώρης. Πώς? Stea liver. Άρε Φικιώρη αθάνατε. Και μαντιλάκι ο Φικιώρης σήμερα. Το stea liver βγάζει το λίπος από το σηκώτη. Υπό την προϋπόθεση, όχι εσύ κάθε λίγο και λιγάκι να τσιμπολογάς. Θα πά να φας ένα ντέτζερε το μεσημέρι, αλλά θα έχεις όμως και το καπάκι των βιταμινών. Ο Φικιώρης λοιπόν πήγε στο καλύτερο εστιατόριο, ντέτζερες, στη Βούλα. Και έφαγα 3 ντέτζερες το μεσημέρι, μία η ώρα, με τους φίλους μου, μία ώρα. Έφαγα ένα ντέτζερε σαλιγκάρια, φοβερά τον είχε. Ένα ντέτζερε σαλιγκάρια, ένα ντέτζερε κεφτέδες με μπόλικη σάλτσα και ένα ντέτζερε με λιτζάνες. Αλλά τι γίνεται όμως? Προσέξτε. Χωρίς ποτό. Γιατί? Διότι είμαι διαβητικός και αν ο διαβητικός πιει ποτό, πιει αλκοόλι, τότε λοιπόν το σηκώτη ασχολείται με την αλκοόλι και αφήνει το ζάχαρο να σου δημιουργήσει προβλήματα σοβαρά,
που μπορεί να πάθεις και υπογλυκαιμία, διότι διαταράσσεται ο μεταβολισμός της ινσουλίνης. Κυρίες και κύριοι, όλο το κόλπο είναι το παιχνίδι της ινσουλίνης, που το κάνει το σηκώτη. Όταν λοιπόν το σηκώτη λειτουργεί σωστά, που λειτουργεί μόνο με τη βιταμίνη B του φικιόρι και τα ηχθιέλαια, και παίρνεις και το καρδιοτόνικ για να μην σου κάνει πολύ λίπος, δηλαδή αντίσταση στην ινσουλίνη, τότε λοιπόν δεν έχεις ούτε ανεβασμένη χοληστερίνη, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε κατεβασμένη HDL, ούτε και υπέρταση. Που όλο αυτό το σύστημα, πώς λέγεται γιατρέ μου, μπράβο, μεταβολικό σύνδρομο. 5 πράγματα δημιουργεί η παχυσαρκία. Το πρώτο πράγμα έχει σχέση με το σπλαχνικό λίπος. Όσοι έχουν λίπος στην κοιλιά ή μέσα στα σπλάχνα τους, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν καλό μεταβολισμό. Ποιος καταστρέφει το λίπος, ποιος το καταστρέφει κατά λίπος, μόνο η αφαγία. Ο άνθρωπος λοιπόν, όλη την ώρα βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση, είτε πνευματική είτε ψυχολογική. Ποια είναι η ευχαρίστηση του ανθρώπου, τι είναι, τα κουλουράκια, τα μπισκοτάκια και τα τέτοια. Τώρα, μερικοί που έχουν πολλά λεφτά είναι και γκόμενες. Αλλά πήγαινε βρες γκόμενες με 600 ευρώ. Πριτς. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την υγεία του σηκωτιού. Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε υγιές σηκώτη. Ποιος το φτιάχνει? Πρώτα-πρώτα, ανάλογα πόσο λίπος έχει στο σηκώτη. Πάμε λοιπόν στο στούμπο και εκεί λοιπόν υπάρχει μια βαρβάτη ακτινολόγος, η κυρία Γιατράκου, και σου εξετάζει πόσο κατεστραμμένο είναι το σηκώτη σου από το λίπος. Υπάρχει μεγάλη λιπόδη δίθηση, μεσαία και μικρή, και στην εξετάζει. Και ανάλογα λοιπόν ο στούμπος σου δίνει και τα κατάλληλα ματζούνια. Όποιος έχει πολύ λίπος στο σηκώτη πρέπει να πάρει οπωσδήποτε στέα λίβερ. Οπωσδήποτε. Γιατί? Έχει μέσα καρνιτίνη, έχει μέσα δυσμόντιουμ, έχει αλφα λιποϊκό οξύ, έχει τις Παναγιά στα μάτια για να σε βοηθήσει. Υπό την προϋπόθεση ότι τρως εσύ ένα ντέτζερε, αλλά τρως και το καπάκι. Ποιο είναι το καπάκι? Οι βιταμίνες. Όποιος τρώει και δεν παίρνει τις βιταμίνες, όποιος τρώει ένα ντέτζερε. Το μπούστι το ντέτζερε, τι φαγητό κάνει. Το καλύτερο εστιατόριο είναι στη Βούλα. Εγώ, παιδιά, γιατί ο χοντρός είναι χοντρός στο DNA του. Εγώ, αν δεν φάω ένα ντέτζερε, δεν ηρεμώ το μυαλό μου συνέχεια στο ντέτζερε. Άρα, λοιπόν, πλακώνουμε το μεσημέρι τρεις ντέτζερους. Αυτό που το κατάλαβα, που το βρήκα, το είπε ο νομπελίστας. Ο νομπελίστας ο Ιαπωνέζος, ο Σούμι, ο Ιαπωνέζος, είπε, τρώτε ένα ντέτζερε το μεσημέρι, αλλά μην φάτε τις επόμενες ώρες. Άρα λοιπόν εγώ τρώω τρεις ντέτζερες το μεσημέρι και μετά αφαγεία. Άσε τώρα να σας κορυδεύουνε, με να σας δίνουν ζουμάκια, να δυνατήσετε. Όλα τα μοντέλα παίζουν βιόλα. Μόνο με τη βιόλα αδυνατίζεις και το περπάτημα. Όλα τα άλλα είναι απάτη. Κυρίες και κύριοι, υποδεχθείτε ένα καινούριο σηκώτη. Μόνο ο στούμπος και ο φικιόρης φτιάχνουν καινούριο σηκώτη. Πρώτα-πρώτα να το εξετάσουμε σε τι κατάσταση είναι. Πάμε λοιπόν στο στούμπο, βρίσκουμε τη Γιατράκου, μας κάνει ένα υπερηχογράφημα και βλέπουμε λοιπόν πόσο είναι επιβαρημένο το σηκώτη. Διότι το λίπος δημιουργεί και μη αλκοολική υπατήτηδα. Α, δεν είναι μόνο η υπατήτηδα από τους ιούς, είναι και από το λίπος. Αυτό λοιπόν η υπατήτηδα είναι που θα σε κάνει να θέλεις μεταμόσχευση, διότι θα πας σε κύρωση. Κυρίες και κύριοι, υποδεχθείτε
υποδεχτείτε τις βιταμίνες του σηκωτιού, οι οποίες, εάν έχεις πολύ λίπος, θα πάρεις το Stea Liver 2-3 φορές την ημέρα για κανένα 2 μήνες. Πάει αυτό. Αλλά για να μην ξανακάνεις, πρέπει όταν τρως ένα ντέντζερε να τρως και το καπάκι. Ποιο είναι το καπάκι? Η βιταμίνη B, η θιέλα και καρδιοτόνικ. Διότι πάνε πακέτο ο ντέντζερης με το καπάκι. Άμα φας ένα ντέντζερε και δεν πάρεις τη βιταμίνη B, δεν πάρεις το καρδιοτόνικ και δεν πάρεις τα ηχθιέλαια, τότε λοιπόν δεν μπορεί να δουλέψει η βήτα οξείδωση. Την ξέρεις τη βήτα οξείδωση? Δεν την ξέρεις. Καλά να πάθεις. Δεν δουλεύει ο κύκλος του κυτρικού οξέως. Τον ξέρεις? Δεν τον ξέρεις. Είναι μηχανισμοί καύσεως. Και δεν δουλεύει η οξυδωτική φωσφοριλίωση. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το εργοστάσιο που καίει τις τροφές και λέγεται μυτοχόνδριο. Και ρωτάω, ποιος γιατρός ενδιαφέρεται για το μυτοχόνδριο, για τα μυτοχόνδρια μάλλον, ρωτάω. Πάμε λοιπόν στο διαβητολόγο και του λέμε, κοίταξε, κύριε διαβητολόγε, εγώ θα είμαι μάγκας και θέλω να τρώω και τα ψωμιά μου και τα αυτά μου. Και αυκύρισε λοιπόν ο διαιτολόγος και σου δίνει ζανούδια, ζανουμέτ και σε 10 χρόνια σε βάζει στην ινσουλίνη. Για να δούμε τι συμβαίνει. Όταν παίρνετε ζανούδια, ζανουμέτ, τότε λοιπόν χτυπάτε το πάνκρεας και βγαίνει παραπάνω ινσουλίνη. Ήδη έχεις εσύ αντίσταση στην ινσουλίνη, έρχονται λοιπόν και τα φάρμακα του διαβητολόγου, ανεβάζουν την ινσουλίνη και σε ταλαιπωρούν, ξεκολλιάζουν, αυτό είναι η σωστή έκφραση. Άρα λοιπόν, τα φάρμακα του διαβήτη δημιουργούν διαβήτη, δημιουργούν παχυσαρκία, διαβούν αρρώστια. Το πιάσατε? Εγώ βλάκας είμαι που συνεχίζω και παίρνω γλυκοφάς και παίζει βιολί. Τρώω ένα ντέντζερε, αλλά τρώω και το καπάκι. Πήγα λοιπόν στη βούλα, έφαγα 3 ντέντζερες, αλλά έφαγα και το καπάκι. Πήγα λοιπόν και πήρα την B, το καρδιοτόνικ και το εσακόρ. Διότι εγώ δεν έχω λίπος στο σηκώτη. Κάποτε είχα, τώρα δεν έχω, αλλά επειδή είμαι φαγάς, διότι ο χοντρός είναι χοντρός. Στο DNA του. Ο γιος μου είναι λεπτός, στο DNA του. Αν το βλέπεις είναι μίζερος. Το ίδιο και η νύφη μου. Μια Σουηδέζα έχει ο γιος μου. Γκομενάρα. Δεν τρώει τίποτα. Όλο έτσι. Εγώ λοιπόν, ντέτζερες. Ναι, ωραία ρε, φάε 3 ντέτζερες, αλλά πάρε και το καπάκι όμως για να μην σε περάξει ο ντέτζερες. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι η παντριά του ντέντζερε με το καπάκι. Δεν λέμε γύρισε ο ντέντζερες και βρήκε το καπάκι. Ο ντέντζερες είναι το καλό υγιεινό φαγητό, αλλά το μεσημέρι, τα λέει και ο νομπελίστας. Πάρ και το καπάκι B, καρδιοτόνικ ή χθιέλαια. Έχεις και λίπος στο σηκώτη, παίρνεις και το Stea Liver. Πάει αυτό. Έχεις και πολύ υποδόριο λίπος, κάνεις λοιπόν ή και σπλαχνικό, κάνεις και τη μέθοδο Σίμωνος. Τι έχει κάνει ο Στούμπος? Ο Στούμπος λοιπόν, ο καλός ο γιατρός, είπε φτωχήναμε 50% έκπτωση. Αλλά τι γίνεται? Να γίνει η βάση στο να δυνατήσεις. Όχι να χάνεις ένα κιλό και να παίρνεις 10. Πρέπει να μπεις σε ένα πρόγραμμα, να τρως ένα ντέντζερε το μεσημέρι, ένα καπάκι που είναι οι βιταμίνες και να ξαναφάς την όλη μέρα. Εχθές λοιπόν, να βλέπετε τα τηλέφωνα, σας βάζουν σε ένα πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν έχω εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται τις βιταμίνες. Το Α και το Μ της ζωής είναι η Β, οι βιταμίνες. Όλα τα φάρμακα είναι τα μπαστούνια, τα δεκανίκια. Χρειάζονται και τα φάρμακα, αλλά πάνω απ' όλα οι βιταμίνες. Και μη σας κορυδεύουνε. Το αδυνάτισμα δεν φεύγουνε τα λύπη, αν τυχόν δεν παίξει βιόλα. Και για να μην πεινάτε, σας έχω τον Dabs Lim. Το Dabs Lim δεν σας αδυνατίζει. Μια χοντρέλα από την Κηφισιά, φίλη μας,
Πήρε τον Ντάπ Σλιμ, λέει, και δεν μου κάνει τίποτε. Βρε χοντρέλο που με βλέπεις εσύ στην Κηφισιά, για να δυνατήσεις, πρέπει το βράδυ να μην βγαίνεις με τους γκόμενους να τρως. Άμα σου κάνουν το τραπέζι γκόμενοι, δεν αδυνατίζεις με τίποτε. Για να δυνατήσεις, όπως η Βύση, ρε, η Βύση, ένα στήθος κοτόπουλο τρώει και ένα μαρουλάκι. Όλες, λοιπόν, αυτές που βλέπετε, τις γκομενάρες, παίζουνε βιόλα. Δεν σε αδυνατίζει, ρε, το ματζούνι. Σε βοηθάει. Το ντάψλιν βοηθάει την βουλιμία. Από εκεί και πέρα, αφαγεία. Φάε καλά το μεσημέρι, βάλε και τον τέτζερ τις βιταμίνες και θα πάτε καλά. Κυρίες και κύριοι, τα λέω σωστά. Αυτά που τα λέω τα κάνω και στη ζωή μου. Ανδρέας Φικιώρης, για πάντα ένας γιατρός που φέρνει την υγεία μόνο με τις βιταμίνες. Και εάν είσαι φαγάς, ένα τέτζερ το μεσημέρι. Μαζί με το καπάκι τις βιταμίνες. Σας φίλε, ό,τι άλλο να κάνω για εσάς. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενεργίες, πόνους και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthritol από την Doctor's Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthritol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλους και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ενοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση.
Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Η υγεία σας εξαρτάται από το σηκώτη. Το σηκώτη αποταμιεύει ζάχαρο. Μόνο ζάχαρο αποταμιεύει. Δεν φτιάχτηκε για να αποταμιεύει λίπος. Το λίπος το αποταμιεύουν τα λιποκύτταρα, ο λιπόδης ιστός. Όταν λοιπόν το λίπος αποταμιεύεται μέσα στο σηκώτη, τότε λοιπόν δημιουργεί ορμονική ανισορροπία που λέγεται αντίσταση στην ισουλίνη. Με λίγα λόγια, ότι η ισουλίνη δεν μπορεί να μπει μέσα στο σηκώτη να κάνει τη δουλειά της, να αποταμιεύει το ζάχαρο. Το ζάχαρο λοιπόν του αίματος πώς πέφτει. Όταν το ζάχαρο πάει και μετατραπεί σε γλυκογόνο και αποταμιεύεται. Έτσι πέφτει. Άμα δεν μπορεί η ισουλίνη όμως να μπει μέσα στο σηκώτη, πώς θα πέσει το ζάχαρο. Αφού δεν μπορεί, έχει αντίσταση. Και ποιος κάνει την αντίσταση, Την αντίσταση την κάνει το λίπος στο σηκώτη, διότι εσύ και εσύ, σαν μακάκας, τρως γλυκά και πίνεις. Και το ποτό και τα γλυκά είναι αυτά που δημιουργούν αντίσταση στην ισουλίνη και το ένα σου κάνει, κύρωση του ύπατος μη αλκοολική και το άλλο σου κάνει κύρωση του ύπατος αλκοολική. Το πιάσατε. Καθίστε λοιπόν εσείς, μια ωραία είναι η ζωή, να τρώμε και να πίνουμε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. 62 χρονών, 60 χρονών, θα έχεις σοβαρά προβλήματα. Τα σοβαρά προβλήματα τα φτιάχνει μόνο ο γιατρός, η γιατράρα, ο στούμπος, γιατί. Πάει λοιπόν ένας χοντρός στο στούμπο, έτσι. Εκεί λοιπόν θα δει ένα οργανωμένο ιατρείο που υπάρχει μία ακτινολόγος, η κυρία Γιατράκου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σου κάνει είναι να δει την κατάσταση του σηκωτιού. Πάει λοιπόν και σπουδάζει επί ένα τέταρτο πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι το σηκώτι σου. Από εκεί εξαρτάται η θεραπεία του σαχάρου, του μεταβολικού συνδρόμου, της παχυσαρκίας. Δεν είναι η παχυσαρκία ότι τρώω εγώ λίγο κοτοπουλάκι και λίγο όλο. Όχι, είναι θέμα ορμονικό και περπάτημα. Από εκεί και πέρα σε βάζει σε ένα μακροχρόνιο. Πότε θα πεθάνεις, τα 90, μέχρι τα 90 θα κάνεις ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα να μην παχαίνεις. Σήμερα ο δυτικός τρόπος ζωής σε κάνει να παχαίνεις από χίλιους δύο λόγους. Άρα λοιπόν η παχυσαρκία είναι η χειρότερη αρρώστια του δυτικού κόσμου. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο στούμπος λοιπόν στην αρχή σε πλακώνει με τις ενέσεις. Μετά σου δίνει λοιπόν το καπάκι. Σ' αφήνει λοιπόν να τρως ένα ντέντζερε, αλλά με το καπάκι. Άμα φας ένα ντέντζερε και δεν πάρεις το καπάκι που είναι το καρδιοτόνικ, που έχει καρνιτίνη, τη βιταμίνη B, τα ιχθυελαία, δεν πρόκειται να καεί ο ντέντζερες με τίποτε. Διότι ο χοντρός από το λεπτό σε τι διαφέρει, ότι ο μεν λεπτός είναι μίζερος, ο δε χοντρός τρώει ένα ντέντζερε. Άρα λοιπόν, για να φας ένα ντέντζερε, πρέπει να πάρεις και το καπάκι. Πάει και αυτός. Προσέξτε. Δεν πηγαίνω σε 70 χρονών όπως είμαι εγώ. Γκομενάρα, 53 χρονών και έχει ένα σηκώτη μέχρι τις φτέρνες. Κυρία μου, τι τρώτε. Προσέξτε, αυτή λοιπόν έχει τόσο πολύ κατεστραμμένο σηκώτη που δεν μπορεί να εξουδετερώσει και τη χολερυθρίνη. Δεν την ξέρετε τη χολερυθρίνη. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι για 3 μήνες. Σε 120 μέρες καταστρέφονται. Δημιουργείται η χοληστερίνη και το σηκώτη την αποβάλλει. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να αποβάλει τη χοληστερίνη, τότε αυτό λέγεται
σύνδρομο Ζιλμπέρτ. Έχει και σύνδρομο Ζιλμπέρτ, τρώει κιόλας, τζουτζούκα των 53 χρονών. Μωρό μου, κουκλάρα μου. Εσύ λοιπόν θα πάρεις για 2 μήνες στέα λίβερ, για 2 μήνες, θα παίρνεις οπωσδήποτε μετά από κάθε γεύμα μία πολυβιταμίνη B της Dr. Formulas του Φικιόρη, ένα εσακόρ του Φικιόρη και καρδιοτόνικ. Και δεν θα ξαναπλώσουν τα ξερά σου σε αλεύρι και ζάχαρη. Προσέξτε, όσοι θέλετε να φάτε άμυλο χωρίς να ανεβαίνει το ζάχαρο στο αίμα, θα τρώτε, τι θα τρώτε, αλεύρι αμυγδάλου. Θα πάρετε αλεύρι αμυγδάλου, θα βάλετε νεράκι και λίγο λαδάκι και θα κάνετε ψωμάκια και θα τα τρώτε. Το αλεύρι κάνει λιποστοσικότη. Το αλεύρι, ναι. Δεν λέμε τώρα για τον κακάκι που είναι λεπτός. Άλλο λοιπόν ο λεπτός και άλλο λοιπόν αυτός που έχει διωγγωμένα λιποκύτταρα. Άλλη δουλειά κάνουν τα διωγγωμένα λιποκύτταρα και άλλο κάνουν τα μικρά. Τα μικρά βγάζουν την ορμόνη αδυνοπεκτίνη. Οι δε χοντροί έχουν αντίσταση όχι μόνο στο σηκώτη, όχι μόνο στους μυς, αλλά και αντίσταση στο λίπος. Η αντίσταση στην ισουλίνη είναι αυτή που σας ξεκολιάζει. Ναι, που σας ταλαιπωρεί, ξεκολιάζει. Που σας ταλαιπωρεί. Φάτε γλυκά. Φάτε. Λοιπόν, τζουτζούκα των 53 χρόνων. Κάνεις αυτά τώρα. Οπωσδήποτε, θα παίρνεις και το γκλουταθιόνι. Η γκλουταθιόνι είναι αυτή που θα σου αφαιρέσει πιο εύκολα τη χολερυθρίνη. Το σηκώτη σου το διορθώνει η πολυβιταμίνη B, το καρδιοτόνικ, τα ηχθιέλαια, αλλά θα παίρνεις εφόρους ζωής γκλουταθιόνι. Εφόρους ζωής γκλουταθιόνι, διότι η γκλουταθιόνι κάνει αποτοξίνωση του σηκωτιού. Εντάξει, πάει και αυτή. Φεύγω λοιπόν από την 53 ετών, εγώ πήδαγα ρε. 53 και πάω στον 52. Έχει και αυτός πέτρες, κοτρώνες. Του είπα να κάνει επέμβαση. Σου περισσεύει η χολή, πέταξέ την, στα σκουπίδια. Φίλε, πρόσεξε. Εάν βγάλεις τη χολή, δεν θα έχεις πεπτική λειτουργία. Η χολή κάνει τη λεγόμενη γαλακτοματοποίηση του τυριού. Το τυρί θα είναι άπεπτο. Φουσκώματα, τυμπανισμοί. Τζουτζούκο μου, για τις κοτρώνες. Εχθές λοιπόν στην πλατεία της Βούλας είδα μια κυρία που με ευχαρίστησε πως με το ΣΑΜ γλίτωσε την χολοκυστεκτομή. Κυρίες και κύριοι, υποδεχθείτε το ΣΑΜ για να σας αφαιρέσει λάσπη, πέτρες, κοτρώνες. Από τι είναι ρε οι κοτρώνες της σχολής, μπράβο, από χοληστερίνη. Εσύ ρε φίλε έχεις ξεσκίσει όλες τις πίτσες, τρως πολλές πίτσες, τρως ψωμιά, πατάτες αυτά, ανεβαίνει η χοληστερίνη, δεν μπορεί η χοληστερίνη να λιώσει με τα χολικά άλατα, πίζει και σου κάνει πέτρες. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα, πέδαρε, δεν θέλω να ξεσχίζεις πολύ τα ψωμοειδή. Και κυρίως τα γλυκά, πάει αυτό. Εν συνεχεία, θα παίρνεις οπωσδήποτε 3 βιταμίνες B, 3 καρδιοτόνικ, και 3 ηχθιέλαια με ελαιόλαδο παραγωγού. Κάθε πρωί θα κλείνεις τη μύτη σου και θα κοπανάς μια κουταλιά της σούπας, ελαιόλαδο, μάνης, επιδαύρου. Καλό λάδι. Τώρα, για να σου ανοίγουν όμως τα χοληφόρα και να φεύγουν οι λάσπες και οι πέτρες, πρέπει να πάρεις ΣΑΜ. Στο ΣΑΜ λοιπόν ανοίγει. Τα αυλάκια, είναι βουλωμένα τα αυλάκια ρε φίλε. Τα αυλάκια σου ρε. Μέσα το σηκώτη είναι γεμάτο αυλάκια που κυκλοφορεί η χολή. Αυτά είναι βουλωμένα. Τα ξεβουλώνει μόνο το ΣΑΜ.
Τρία σαν την ημέρα, τρεις μπε, τρία εχθιέλαια, τρία καρδιοτόνικ, ελαιόλαδο παραγωγού και τα ξερά σου να μην απλώνουνε, άσπρο ψωμί και γενικά πάρα πολύ άμυλα και τέτοια. Εντάξει, και περπάτημα. Με εγγύηση, Ανδρέας Φικιώρης. Παιδιά, όταν λέμε Siemens, λέμε Siemens. Εγγύηση. Έχω μια ανησυχία. Δεν ξέρω για το φίλο μου το Γεωργιάδη, τον Άδωνη. Ρε εσείς, τι φταίει ο Άδωνης, ρε. Τι φταίει, ρε, ο Άδωνης. Ο Άδωνης βρήκε μια κατάσταση. Όλοι κλέβανε, με τον Άδωνη τα έχουνε. Ο Άδωνης μόνο έκανε... Όχι, όλοι. 40 χρόνια, από πού τα κονομάνε. Από τα εξοπλιστικά και από τα φάρμακα. Έτσι δεν είναι, με τον Άδωνη τα έχουνε. Ο Άδωνης είναι δικός μας άνθρωπος. Από εδώ ξεπετάχτηκε. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ρε, Μανοηλίδη Γκομενάρα. Τον εκτιμώ γιατί είναι ένας ευφυής άνθρωπος και έχει πολύ ωραία γυναίκα. Μανοηλίδου. Γκομενάρα. Ζηλεύουν από αυτό. Πάει και αυτό. Δεν ξέρω τι. Ρε κακάκι, τι έχω πάθει. Είμαι πολύ ανεβασμένος. Όλο χολές βλέπω εδώ. Λοιπόν, πηγαίνω σε μια πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο καρκίνος χτυπάει όλα τα όργανα. Τώρα τελευταία χτυπάει πάρα πολύ το μυελό των οστών. Ο μυελός των οστών τι φτιάχνει, Τζουτζούκο, τι φτιάχνει. Μπράβο. Ο μυελός των οστών φτιάχνει αίμα. Έχω λοιπόν τη Μαρία, 60 χρονών, η οποία έχει μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Δηλαδή ανεβαίνουν πάρα πολύ τα λεφοκύτταρα και τέτοια πράγματα. Αυτό που βοηθάει, όχι θεραπεύει, βοηθάει το μυελό των οστών, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την λιποσωμιακή σε. Προσέξτε, η Dr. Formulas, η καλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, φτιάχνει τη βιταμίνη σε, έτσι, η οποία είναι πάρα πολύ καλά, αλλά όταν έχεις όμως πολύ σοβαρό πρόβλημα, πηγαίνεις στη λιποσωμιακή, σε. Αυτή απορροφείται 20%. Εδώ απορροφείται 100%. Η μία έχει 20 ευρώ, η άλλη έχει 40 ευρώ. Αλλά σε βοηθάει όμως. Κυρίες και κύριοι, οι λιποσωμιακές φόρμουλες φτιάχνονται στην Αμερική και είναι οι καλύτερες βιταμίνες της νανοτεχνολογίας. Υποδεχτείτε τη βιταμίνη C για γέρους μεγάλους, για αυτοί που έχουν καρκίνους, που έχουν και προβλήματα. Θα πάμε για διάλειμμα, θα μιλήσω. Διάλειμμα. Θα ξαναμπω τώρα σε άλλους καρκίνους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, παιδιά, για διάλειμμα. Ανδρέας Φικιώρης, από εδώ ντέτζερες, καλό φαγητό το μεσημέρι, και από εκεί το καπάκι, οι βιταμίνες B. Οι βιταμίνες B καίνε το ντέτζερε και μετά επί 8 ώρες, 12 ώρες, αφαγεία. Εγώ λοιπόν έφτασα στο σημείο να τρώω μόνο μια φορά το μεσημέρι, αλλά τρεις ντέτζερους. Βάζω και το καπάκι και συνήθισα λοιπόν και να ευχαριστιέμαι και να μην παθαίνω. Πάμε για διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο.
Doctors Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctors Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνος και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthretol από την Doctors Formulas. Μοναδικό συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthretol από την Doctors Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctors Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάγκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν. Υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από τη Doctors Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctors Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τη αλάκ από την Doctors Formulas. Μεγαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τη αλάκ από την Doctors Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctors Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctors Formulas. Άμεση θωράκιση του ενοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της θρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα, συνοψίζω. Ο διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο και η παχυσαρκία έχουν σχέση με δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι το λίπος στο σηκώτη, η κατάσταση του σηκωτιού και δεύτερον η ορμόνη ινσουλίνη. Αυτά τα δύο καταστρέφουν το μεταβολισμό, ανεβάζουν το ζάχαρο, ανεβάζουν τα τριγλυκερίδια, ανεβάζουν όλες τις όλα τα λιπίδια και κατεβάζουν το HDL και καπάκι έρχεται και η πίεση. Αυτά λοιπόν διορθώνονται μόνο όταν καταπολεμήσουμε το λίπος στο σηκώτη. Μόνο. Το λίπος στο σηκώτη πρέπει να καεί. Έχουμε λοιπόν το καρδιοτόνικ που περιέχει μέσα καρνιτίνη και καίει το λίπος στο σηκώτη. Αλλά τι γίνεται όμως. Χρειάζεται όμως και η β' οξείδωση, χρειάζεται και οξειδωτική φωσφοριλίωση, η οποία γίνεται με την B. Η B και το καρδιοτόνι βοηθάνε λοιπόν να καεί το λίπος στο σηκώτη. Αν όμως έχεις πάρα πολύ λίπος, παίρνεις το stea liver. Το stea liver μπορεί να το πάρεις κάνα 2 μήνες. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα ξερά σου δεν απλώνουν γλυκά και ψωμί. Αντί ψωμί θα τρως ψωμί,
από αλεύρι αμυγδάλου. Αυτό δεν ανεβάζει ούτε το ζάχαρο ούτε το λίπος. Αυτό τρώω εγώ. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, μόνο το καλό σηκώτη θα διορθώσει το ζάχαρο, το μεταβολικό σύνδρομο, θα πέσει η χοληστερίνη, θα ανέβει η HDL και γενικά θα λειτουργεί καλά ο μεταβολισμός, ούτε κομμάρες θα έχεις, αλλά ούτε και σε κομμάρες. Είναι άλλες αιτιολογίες αυτό. Ναι, αλλά ότι θα έχει ζωντάνια, ζωντάνια. Με βλέπετε εμένα. Εγώ είμαι ένας κολόγερος των 70 χρονών που στα 55 μου τα έβλεπα όλα χρήμα και γυναίκες. Χρήμα και γυναίκες. Μέχρι που καταστράφηκα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να παίζουν 6 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες, 24 ώρες βιόλα, βιόλα. Ξεκίνησα λοιπόν εγώ να παίζει βιόλα από 6 ώρες. Σιγά σιγά το έκανα 7, 8, 9, 10, 11, 24. Αλλά τι γίνεται, τι λέει ο νομπελίστας ο Σούμι, τι λέει. Φάτε λοιπόν ένα ντέντζερε το μεσημέρι, αρκεί να βάλετε και το καπάκι τις βιταμίνες. Πάω λοιπόν εγώ στη βούλα στο ντέντζερε και χτυπάω 3 ντέντζερια. Βάζω λοιπόν και μπόλικες βιταμίνες, B, καρδιοτόνικ, ηχθιέλαια και έχω καινούριο σηκώτη. Ανδρέας Φικιώρης και με βλέπετε. Δεν είμαι σαν τον Κακάκι, αλλά είμαι καλός και απολαμβάνω και δεν παίρνω. Και απολαμβάνω και δεν κάνω. Εντάξει, πάρτε το λοιπόν για να το έχετε. Από εκεί και πέρα τα ζουμάκια που σας λένε θα δυνατήσετε, σας λένε ψέματα. Να το ξαναπώ, ψέματα. Μην πω τη λέξη απάτη. Μην πω. Ο άνθρωπος για να δυνατήσει πρέπει να μην τρώει και να περπατάει. Μπορεί και να πηδάει, δεν πειράζει. Είναι εργασία κι αυτό. Αρκεί όμως να κινείται. Δεν σε αδυνατίζει, μωρή κυρία μου, το χαπάκι. Αχ, θα σκάσω. Μου λέει, βαρέθηκα να κάνω δίαιτα. Μη σε στείλω. Έλα ρε φίλε, 60 χρονών, μου λέει, κύριε Γιώργη, δίαιτα, έχω κουραστεί. Άσε που κάνω δίαιτα και το σηκώτι μου είναι στα γόνατα. Τι να κάνω ρε με αυτό, ναι. 60 χρονών, μου λέει, έχω λίπος στο σηκώτι. Πρόσεξε. Παίρνεις για 2 μήνες το Stea Liver. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για 2 μήνες το Stea Liver. Όχι και να το πάρεις παραπάνω σου κάνει κακό, αλλά πρόσεξε. Δεν χρειάζεται δηλαδή συνεχώς να βάζουμε λίπος στο σηκώτι. Το βγάζουμε το λίπος. Συμφωνείς. Μετά όμως, φίλε, μαθαίνεις ότι πρέπει να τρως without άσπρο αλεύρι. Το ξέρεις. Ένας φίλος μου βέβαια, πολύ καλός φίλης, είναι ο Βασίλης ο Αποστολίδης, που τρώγαμε χθες μαζί, διαβητικός κι αυτός, το παπουτσάκι το πλάκωσε με αλεύρι. Μπεσαμέλ, το πλάκωσε. Εγώ δεν έφαγα μπεσαμέλ, έφαγα κεφτέδες. Έφαγα κεφτέδες χωρίς αλεύρι. Έφαγα κεφτέδες, έφαγα σαλιγκάρια και έφαγα και μελιτζάνες. Του λέω, έχει λάδι, λέω, ζάχαρη στις μελιτζάνες. Μου λέει, όχι. Βάλε ένα ντέτζερε. Στο εστιατόριο ντέτζερε. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα μάθεις, φίλε, δεν το λέω μόνο για αυτό, ναι, το λέω και για εσάς, να μην τρως αλεύρι, αλεύρι αμυγδάλου. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, θα παίρνεις εφόρους ζωής, 3B, 3 καρδιοτόνι, 3 ηχθιέλαια και θα περπατάς όχι πολύ μακριά. Θα έρχεσαι λοιπόν εσύ από την Αθήνα, θα σε περιμένω στην Ανάβησο. 45 χιλιόμετρα. Μόνο τότε, φίλε, θα έχεις απαλλαγή από το ζάχαρο. Το ζάχαρο λοιπόν ανεβαίνει επειδή έχουμε λίπος στο σηκώτη που δημιουργεί αντίσταση ενσουλίνη και έχουμε και αντίσταση ενσουλίνη που στα ξερά μας, στους μυς μας. Η ενσουλίνη πρέπει να μπει μέσα στα κύτταρα για να κάνει τη δουλειά της. Και εμείς την μπλοκάρουμε με το λίπος, γιατί σαν τρώμε συνέχεια γλυκά και δεν περπατάμε. Κυρίες και κύριοι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Τώρα είναι δύσκολο να περπατήσω. Δύσκολη η ζωή. Φέρε εδώ. Βρήκαμε τώρα το Viagra και όλοι λοιπόν οι κολόγεροι γίνανε πηδηχταράδες.
Όπου καφετέρια πας, στις καφετέριες κάθονται μόνο οι γέροι. Στη Βούλα είναι ντίγκα. Ντίγκα, όταν λέμε ντίγκα, όλοι πηδάνε. Όλοι πηδάνε. Ρε, πού είσαι για να πηδήξεις, θέλεις λεφτά. Μόνο τα λεφτά θα μπορεί να έχει μια μελάνια. Τι να πηδήξω εγώ. Και η Αντέλα ήταν και ωραία γυναίκα. Δεν μπορώ τώρα να πηδήξω τη γυναίκα μου. Είναι αμαρτία. Αχ, κυρία Καρατζαφέρη, μήπως ξεφεύγω. Λοιπόν, είχα εδώ έναν που θέλω να απαντήσω. Αυτός έχει λευκοπλακία. Η λευκοπλακία είναι καρκίνος στο στόμα. Από το τσιγάρο. Από το τσιγάρο. Λευκοπλακία. Αυτός λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να ξεσκίσει την λιποσωμιακή σε. Ένα κουταλάκι φτάνει. Ένα κουταλάκι λιποσωμιακή κουρκουμίνη. Κουρκουμίνη. Οπωσδήποτε, Q10 με λεμόνι μαζί με ψευδάργυρο και σελήνιο. Ο ψευδάργυρος και το σελήνιο δυναμώνουν το ανοσοποιητικό. Απαντάω λοιπόν εδώ στον κύριο, ο οποίος έχει πώς το λένε, λευκοπλακία. Έτσι, έχασα τη, κάπου το έχω βάλει, την ερώτησή του. Έτσι, πάει αυτό. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο σηκώτη. Βασικό όργανο του μεταβολισμού. Πρέπει να μην έχει λίπος. Αυτό το κάνει το Stea Liver, το Cardiotonic, η B, τα ηχθιέλαια και η μέθοδος Σίμεονς και το περπάτημα. Πάει αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα όμως εμείς σε ένα άλλο όργανο, τον θυροειδή. Α, πολύ σοβαρό όργανο. Μέσα λοιπόν στο στούμπο, η ακτινολόγος, η κυρία Γιατράκου, εξετάζει και την κατάσταση του θυροειδή. Υπάρχει λοιπόν θυροειδής με χασιμότο, με βροχοκύλι, με όζους. Αυτό λοιπόν είναι ειδικές θεραπείες. Θα πας στον ενδοκρινολόγο, θα σου δώσει, αλλά την υγεία τη φτιάχνουν μόνο οι βιταμίνες. Άμα δεν πάρει σελήνιο, κυρία, με τον άνδρας 64 χρονών, έχει υποθυροειδισμή. Ένα άλλο που μαζεύει λίπος στο σηκώτη και γενικά στον οργανισμό είναι ο υποθυροειδισμός. Ο υποθυροειδισμός ανεβάζει τριγλυκερίδια, ανεβάζει χοληστερίνη, ανεβάζει ζάχαρη, υποθυροειδισμός. Τον θυροειδή τον διορθώνει το σελήνιο, η ΣΕ, η ΜΠ και να μην έχεις πάρα πολύ άγχος, οξείδωση. Την οξείδωση τη βοηθάει η ΣΕ και για όσους έχουν περισσότερη οξείδωση, την λιποσωμιακή R-λιποϊκό οξύ. Μακάρι, παιδιά, να φώτιζε τον κύριο Καρατζαφέρη, να μου έδαινε 8ωρο, να μίλαγα με τον ελληνικό λαό εδώ, να σας έκανα υγιής. Με μία ώρα δεν μπορώ να κάνω υγιής εκατομμύρια ανθρώπους που με παίρνουν, εκατομμύρια. Δεν μπορώ να το κάνω. Εδώ λοιπόν το κανάλι είναι πολιτικό, δεν είναι ιατρικό. Προσπάθησα να τον πείσω, αλλά έχει πάθος ο άνθρωπος, έχει πάθος. Θέλει να διευθύνει. Γεια σου ρε Γιώργο, τον αγαπάω πολύ. 40 χρόνια είμαστε μαζί. Και οπωσδήποτε, όχι γκωμένο δουλειές, τις έκανε μόνος του. Απλώς αυτός παντρεύει την Καρατζαφέρανα και εγώ τη Φικιόρενα. Γεια σου ρε Γιωργάκη, μαζί. Παιδιά, φάτε ένα ντέτζερε, αλλά μην ξεχάσετε το καπάκι. Το καπάκι είναι οι βιταμίνες του Φικέρ. Ο ντέτζερες βρίσκεται στην πλατεία της Βούλας. Έχει το καλύτερο φαγητό. Το είπε και ο νομπελίστας ο Σούμι, ο Ιαπωνέζος. Αυτοί, άμα τους Ιαπωνές τους δεις πως τρώνε. Λιτά. Τι να κάνουμε, παιδιά, μόνο η αφαγεία και το να τρως λίγο έχει παράταση ζωής. Το φαγητό σκοτώνει. Μισό λεπτό, παιδιά. Οπ, το πέτυχα. Λοιπόν, Ανδρέας Φικιώρης, με ενέργεια, από τις 5.30 έχω ξυπνήσει. Σας φιλώ, σε χαιρετώ. Πάω να συναντήσω τη γυναικάρα μου, τη Φικιόρενα. Γεια.